Λίγο πριν το 90 ήρθε ο γιατρός, ρε φίλε, και σου λέει φέρ το ζώο στο σπίτι. Μα τρελάνε ο γιατρός. Σούτσου, Κωνσταντίνε, σταμάτα να μιλά τώρα. Σταμάτα. Κοίτα ποιος ήρθε. Μην μιλάς. Θα πίνει τώρα. Πάω στο μαρπάκι. Ξέρει, το τσίπησε. Είσαι πάνω στο καλύτερο θέμα. Άκουγα κάτι που την ώρα που μου βάζαν τα μικρόφωνα, κάτι άκουγα απογορευμένες λέξεις που δεν είμαι βέβαιη απόλυτα ότι έπρεπε να τις λες. Αλλά βέβαια δεν τις έλεγες, τις έλεγαν οι τηλεθεατές του παρόλε, οπότε εντάξει. Όχι, είναι όλοι επιστημονικοί όροι. Ρωτήσαμε το επιστημονικό προσωπικό του Εψιλον και είναι οκ okay με αυτό. Εντάξει. Είμαι δόκιμη όροι. Εντάξει. Είναι δόκιμη, ξέρεις. Πώς είμαστε, κρύωσες. Θα περάσουν όλα. Είσαι πάμε, καλά. Πάμε. Μην ασχολείστε μαζί μου καθόλου. Υπάρχουν πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Μα δεν γίνεται. Μπαίνει η κεντρική παρουσιάστρια να ασχοληθούμε με τα πουρνάρια. Μην τα λέει. Μου θα ασχοληθούμε με τα πουρνάρια. Ένα χειροκρότημα για την κεντρική παρουσιάστρια τώρα. Γιατί θα βρει. Δεν με πει μετά ότι μπήκα μέσα, δεν μου λέτε να γεια, ένα καλημέρα, ένα τέτοιο σου. Τώρα κάθομαι καλημέρι. Επίση θέλω να σου πω ότι είχε κρατήσει ο Κωνσταντίνο και ήθελε να σου πει τι ωραία μαλλιά που έχει και πόσο όμορφη είσαι σήμερα. Βέβαια, επειδή δεν ήσουν εδώ, τα εισπράξαμε εμεί αυτά τα κοπλιμέντα. Αφού δεν με είχε δει, θα το έλεγε έτσι χωρί να έχει τη μαλλιά και. Ήταν έτοιμο. Το είχε το ποίημα έτοιμο. Όμω και η Χριστίνα και η Έλενα έχουν πολύ ωραία μαλλιά, οπότε δεν πήγανε τα κοπλιμέντα χαμένα. Δεν με κατηγορούν για γλυψίματα, δηλαδή είναι δυνατό. Επειδή μα ρωτάτε στο Twitter και στο Facebook και αυτά και εκφράζετε την απορία την εύλογη που είναι η Ναταλία μα σήμερα και γιατί έχει εμφανιστεί τόσο λίγο, θα σα πω ότι. Είχε ένα ελαφρύ έτσι επεισοδιάκι ψιλολιποθυμικό το λες, είναι καλά, προσπαθεί να ηρεμήσει και το πιθανότερο είναι να είναι κοντά μας σήμερα κάποια στιγμή της εκπομπής. Είναι καλά πάντως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Εμείς συνεχίζουμε τη ροή της εκπομπής μας κανονικά, εδώ με τη Ρένα μας, τα γλυκά μας. Εδώ τώρα ρίχνω τη ζάχαρη. Ζαχαρίτσα! Τέλεια!